Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η ελληνική κυβέρνηση τελικά δέχτηκε να νομοθετήσει μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ στο χθεσινό Eurogroup. Τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών επιστρέφουν στην Αθήνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Μαζί μας ο Γιώργος Ευγενίδης, πολιτικός συντάκτης του insider.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Τέτα, καλησπέρα. Πράγματι, η διαπραγμάτευση όχι απλά συνεχίζεται, η διαπραγμάτευση τώρα ξεκινάει γιατί μπορεί η Αθήνα να αποδέχτηκε την προληπτική νομοθέτηση μέτρων από την 1η-1η του 2019. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε δηλαδή την πολιτική συμφωνία που λέγαμε. Έχουμε ένα πολιτικό περίγραμμα εντός του οποίου θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει κάνει υποχωρήσεις σε μία σειρά μετόπων, όπως η μείωση του αφορολόγητου, την περιμένουμε περίπου στην περιοχή των 6.000 ευρώ, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, υποχωρήσεις στα εργασιακά με αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων, ενδεχομένως κατάργηση της διοικητικής προέγκρισης, αλλά και αύξηση του ορίου για την προκήρυξη απεργίας, αλλά και υποχωρήσεις στα ενεργειακά. Από εκεί και μετά η κυβέρνηση επισημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ουδέτερο δημοσιονομικό ισοζύγιο. Για να το πούμε συγκεκριμένα. Για ό,τι μέτρο λαμβάνεται εις βάρος του φορολογούμενου, θα υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία επί της ουσίας θα ρεφάρουν τις απώλειές του. Έχουμε ενδεχομένως σενάρια για μείωση του ένφια κατά 35-40% και επανυπολογισμό του φόρου, ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ σε δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές, μεταφορά βασικών ειδών διατροφής στον μεσαίο ΦΠΑ, είναι όλα σενάρια τα οποία περιμένουμε να τα δούμε. Και λέγαμε ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση τώρα ξεκινά, γιατί, όπως είπε ο κύριος Ντάιζελμπλουμ χτες, επιστρέφουν μεν οι θεσμοί μετά την καθαρά Δευτέρα στην Αθήνα και πράγματι και το Δέλτα Νιτάφ επιβεβαιώνει ότι θα συμμετάσχει στο νέο mission, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η κυβέρνηση λέει ότι το staff level agreement είναι ζήτημα ημερών να κλείσει, ενδεχομένως και αρχές Μαρτίου να περάσει το μεσοπρόθεσμο από τη Βουλή. Από τους θεσμούς συνιστούν να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί, γιατί οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι δύσκολες και να κρατήσουν λίγο περισσότερο. Είδαμε το Δούνου του, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι μπορεί να υπάρξει ευτυχής κατάληξη σε αυτή την αποστολή των θεσμών. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί όπως το έχουμε δει και σε πολλές άλλες διαπραγματεύσεις, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πολλές φορές οι αντικρουόμενες θέσεις κυβέρνησης θεσμών δεν μας οδηγούν σε θετικό αποτέλεσμα και η διαδικασία σκαλώνει για λίγες ή περισσότερες μέρες. Ρεαλιστικός ορίζοντας πάντως για μια συμφωνία είναι το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Οι αποφάσεις για το QE μετατίθενται στην καλύτερη περίπτωση με τα δεδομένα για τις 27 Απριλίου και βλέπουμε γιατί περιμένουμε και την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη που κρίνει επί της ουσίας και την ύπαρξη του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θετικό μήνυμα ότι επιστρέφουν οι θεσμοί από την ερχόμενη εβδομάδα και θα περιμένουμε να δούμε την πρόοδο για ένα βαρύ πακέτο το οποίο όμως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τα δεδομένα αντισταθμίσματα και το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται να υπερψηφίσει.